Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Χατζηχρήστου για την τιμητική πρόσκληση. Το επόμενο περιστατικό, το πρώτο από τα δύο, θα το παρουσιάσει ο κύριος Καγκαλίδης. Δεν είναι στα πλαίσια της λειτουργικής ουρολογίας με τη στενή έννοια, αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρον. Καλησπέρα και από μένα. Ένα ευχαριστώ και εκ μέρους των ειδικευμένων γιατρών για τη συμμετοχή μας στο σχολείο. Είναι μοναδική εμπειρία και έχουμε και τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε και κάποια περιστατικά που μας προβληματίζουν. Το συγκεκριμένο περιστατικό αφορά έναν άντρα 49 ετών, είναι ιδιωτικός υπάλληλος με μέσης βαρύτητας εργασία, ο οποίος νιώθει ένα συνεχώς επιδεινόμενο άλγος στην αριστερή οσφυϊκή χώρα, το οποίο τον εξαναγκάζει να λαμβάνει αναλγητικά καθημερινά, είτε παρακεταμόλ, είτε και αντιφλεγμονώδη. Από το ιστορικό του γνωρίζουμε ότι έχει αρτηριακή υπέρταση και είναι υποαγωγή, και ξέρει ο ίδιος ότι έχει πολλές κύστες στον αριστερό του νεφρό και αναφέρει ένα χειρουργείο πριν από 10 χρόνια για αφαίρεση κύστεων. Ο άνθρωπος αυτός ταλαιπωρείται ιδιαίτερα, ενοχλείται και η σύζυγός του από το πρόβλημα αυτό στην καθημερινότητά του, ψάχνει μόνος του γιατρούς, έχει επισκεφθεί παθολόγο, έχει επισκεφθεί νεφρολόγο, έχει κάνει ορθοπαιδική εκτίμηση, έχει κάνει γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση σε γαστροεντερολόγο και όλα βγαίνουν φυσιολογικά. Έτσι απευθύνεται σε ουρολόγο για να δει τι μπορεί να κάνει. Όλα τα ευρήματά του, όλα τα προβλήματά του τα αποδίδει στο νεφρό του και θέλει να κάνει νεφρεκτομή. Ο άνθρωπος αυτός από το 2009 που προβληματίζεται και πονάει μας φέρει μια αξονική στην οποία βλέπουμε έναν αριστερό νεφρό με πολλαπλές κύστης, διαταραγμένη η αρχιτεκτονική του νεφρού. Έχει κάνει ραδιενερφό νεφρόγραμμα με συμμετοχή 28,5 και 71,5 αριστερού και δεξιού νεφρού. Στον τακτικό έλεγχο, όπως το έχουν πει, και επειδή ο ίδιος βασανίζεται, το ψάχνει και μόνος του, κάνει και υπέρηχο νεφρών το 2011, που και σε αυτόν βλέπουμε τον αριστερό νεφρό με πολλαπλές κύστης, κατεστραμμένη και αρχιτεκτονική του. Το 2012 ξανά μία αξονική τομογραφία κοιλίας. Πάλι ο νεφρός, σε σύγκριση με την προηγούμενη αξονική του, φαίνεται να έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Πιο πρόσφατα, αρχές του χρόνου, κάνει πάλι ραδιενεργό νεφρόγραμμα, το GFR στο 84, με συμμετοχή 1:3 περίπου αριστερός και δεξιός νεφρός. Τελευταία, του συστήνουν και κάνει και μια ενδοφλέβιο πιελογραφία, στην οποία φαίνεται ο αριστερός νεφρός να προσλαμβάνει πάρα πολύ λίγο, κατεστραμμένη αρχιτεκτονική του, πολύ λίγα στο πιελοκαλλικό σύστημα προσλαμβάνει στον αριστερό νεφρό. Τελικά, αυτός ο ασθενής θέλει επιμόνως να απαλλαχθεί από τον νεφρό του και θέλει να τον θυσιάσει. Αυτό, εμείς τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Λοιπόν, καταρχήν μια παρατήρηση. Όταν, όταν πρώτο διάβασα το περιστατικό, μας το έστειλε το ΙΜΟΠ για εκτίμηση, είχε τεθεί σε μια διαφάνεια η διάγνωση, πιθανή διάγνωση πολυκυστικού νεφρού. Έτσι. Οπότε, νομίζω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Και το άλλο που ήθελα να πω πρωτού προχωρήσουμε σε ερωτήσεις είναι ότι σε μια διαφάνεια πριν η πρώτη εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας ήταν με DTPA, αλλά από κάτω αριστερά υπήρχε ένα DMSA. Θα το σχολιάσουμε λιγάκι αυτό. Το οποίο το, δεν είναι 28,5-71. Ναι. Ναι. Τη διαφορά αυτή τη σχολιάζουν, έγιναν σε διαφορά μια εβδομάδα σε δύο εξετάσεις. Το σχολιάζει ότι λόγω της παρεκτόπισης του παρενχήματος από τις κύστης, της καταστροφής αρχιτεκτονικής του νεφρού, βγαίνει αυτή η διαφορά. Και μας δείχνει ότι πιο αξιόπιστο το 45-55. Μάλιστα. Αυτό σχολίαζε, γιατί η εξέταση έγινε στο ίδιο εργαστήριο, με τη διαφορά της μιας εβδομάδας. Νομίζω έχουμε ένα διάστημα 4 ετών ή 3 ετών, πόσο είναι περίπου, που έχουμε ουσιαστικά 4. Μια επιδείνωση από μέσω νεφρικής λειτουργίας. Μια επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας. Μάλιστα. Λοιπόν, κάποια χέρια σηκώθηκαν πριν, κάποια σχόλια σε κάτι. Έχουμε προτάσεις για το περιστατικό. Κάποια άλλη εξέταση που θα θέλατε ή, εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνατε, έτσι, δεν είναι, για τον πόνο. 49 χρόνια. Πόσες κύστες είναι, συνολικά, έχουν μετρηθεί?
Είναι λίγες, πολλές, μια μεγάλη και κάποιες μικρότερες. Πόσες κύστες είναι, η κατανομή τους πώς είναι? Δεν έχουν μετρηθεί κύστες. Είναι, πολλά, είναι ίσως κάποιες πολύχωρες και κάποιες είναι μεγάλες κύστες. Δεν έχουν μετρηθεί, όχι. Είναι κάποιος ο οποίος δεν θα κάνει τίποτα στον άρρωστο αυτό? Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος. Κάποιος ο οποίος θα κάνει παρακέντηση. Μάλιστα. Θέλετε να το σχολιάσετε γιατί θα κάνετε απλή παρακέντηση? Αλέξανδρε, πες το. Προσωρινή λύση δηλαδή. Να πω ότι από το ιστορικό του έχουμε και το χειρουργείο που ο ίδιος αναφέρει ότι του αφαιρέθηκαν κάποιες κύστες χωρίς να έχουμε άλλες πληροφορίες πριν 10 χρόνια περίπου. Σας παρακαλώ. Κώστα, πονούσε πριν το χειρουργείο, το ρώτησες? Δεν πονούσε πριν το χειρουργείο. Τα τελευταία 5 χρόνια άρχισε να επιδεινώνεται ο πόνος. Υπάρχει περίπτωση να είναι νευροπαθητικός ο πόνος μετά τη χειρουργική επέμβαση? Έχει περάσει από το μυαλό μας και γι' αυτό προβληματιζόμαστε αν τελικά μια νεφρεκτομή θα τον απαλύνει από τον πόνο ή θα συνεχίζει να πονάει και θα επιδεινώνεται. Μήπως τον κάνει και χειρότερα? Ναι. Συνοδάνω σήματα, ζαχαρόδη, διαβήτη? Όχι, μόνο αρτηριακή υπέρταση. Η κατάσταση του άλλου νεφρού είναι απόλυτα φυσιολογική? Είναι απόλυτα φυσιολογική. Μόνο μία κύστη περίπου στο 1%. Συντηρητικά για το πόνο, τι δοκιμάστε μέχρι τώρα? Φάρμακα για νευροπαθητικό, άλλο τι έχει δοκιμάσει? Όχι, δεν έχει δοκιμάσει για νευροπαθητικό. Παίρνει μόνο από μόνο του. Έχει έρθει τώρα, έχει ασχοληθεί. Όχι, δεν έχει δοκιμάσει. Η κατανομή του άλγου. Η κατανομή του άλγου είναι κυρίω στην οσφυγική χώρα. Κάποιε φορέ αναφέρει και άτυπα άλγοι που έρχονται στο πρόστιο κοιλιακό τείχομα. Ναι, παρακαλώ. Να... στο μικρόφωνο. Αυτή η λειτουργικότητα που κατέχει ο αριστερός νεφρός δεν είναι μια λειτουργικότητα αποδεκτή? Είναι αποδεκτή και γι' αυτό είναι πάνω από 25. Μπορούμε να βγάλουμε ένα νεφρό με αποδεκτή. Μα, γι' αυτό προβληματιζόμαστε. Ο ίδιος ο ασθενής είναι τόσο επιμός που θέλει να βγάλει τον νεφρό, γιατί πονάει. Θα ήθελα να πω ότι θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε σε βάθος χρόνου με διαδοχικά νεφρογράμματα, είναι πονάει, να δούμε είναι, την πονάει, πορεία. Όμως, έτσι, δηλαδή, αυτό λέμε, είναι κάποιο, ο Χάρης ο Πάνο είναι. Α, όχι, με συγχωρείτε, ναι. Βαγγέλη. Άρα, αν πονάει, πονάει από την απόφραξη. Γιατί βλέπουμε ότι από τα σπληθρογραφήματα τα αρχικά ο άρρωστος έχει απόφραξη. Το DTPA του είναι σημαντικά διαφορετικό από το DMSA. Το δούμε λίγο, το βάζετε στην διαφάνεια. Της πρώτης εκτίμησης. Ενώ το DMSA του δεν είναι κακό, το DTPA του είναι πολύ επηρεασμένο. Άρα στην ουσία οι κύστες προκαλούν απόφραξη. Αν ο πόνος είναι νευροπαθητικός, είναι με την απόφραξη και δεν μπορεί να μας δώσει απάντηση μια νευρολογική εξέταση, μπορούμε να βάλουμε ένα πικτέιλ, να έρθει η απόφραξη. Βαγγέλη, για να σε προλάβω. Η απάντηση του νεφρογράμματος είναι ότι δεν έχουμε ένδειξη αποφρακτικής οροπάθειας. Το διαβάζω δηλαδή στο συμπέρασμα. Ικανοποιητική αιμάτωση, συνολογική λειτουργία κτλ. Επομένως δεν εκμηρώνεται απόφραξη από το νεφρόγραμμα. Η απόφραξη, ναι, αλλά η καθυστερημένη. Θα μπορούσε να είναι όμως η αιτία της έκπτωσης νευρικής λειτουργίας. Η καθυστέρηση. Να πω κάτι. Έχουμε και φυσιολογική πυλογραφία. Ενώ φυσιολογική χωρίς απόφραξη. Έχουμε μόνο πίεση. Η κάλκες είναι λεπτή και παραμορφωμένη. Ναι, και η αξονική επίσης το ίδιο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ποιοι θα χειρουργούσαν αυτόν τον άρρωστο? Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Ποιοι θα προχωρούσαν σε κάποιο είδους χειρουργείο, να το πάμε έτσι πρώτα. Γιατί προηγουμένως, όταν ρωτήσαμε για απλή παρακίνηση, μόνο τρεις σήκωσαν το χέρι. Και αν υπάρχει κάποια τρίτη λύση, να την ακούσουμε, έτσι. Δεν είναι... Ηρακλή, συγγνώμη, όταν λέμε να κάνουμε παρακέτηση, δεν μιλάμε για μια μεγάλη κύστη. Μιλάμε για πολλαπλές κύστες, οι οποίες δεν είναι όλες μεγάλες, είναι και μικρές. Και όταν πάμε να κάνουμε παρακέτηση σε τόσο κεντρικές και μικρές κύστες, είναι μεγάλη επικινδυνότητα να δημιουργήσουμε και άλλα προβλήματα. Άρα, νομίζω ότι θα είχε νόημα να κάνουμε παρακέτηση αν είχαμε μία μεγάλη κύστη, δύο. Τώρα, το να έχουμε 10-15 κύστες και να ξεκινάμε να τρυπάμε τις κύστες, δεν νομίζω ότι υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Μάλιστα.
Επομένως θα χειρουργήσουμε. Να κάνω μία, γιατί κάπου δεν βρίσκω άλλη μέση λύση εγώ. Εάν μιλάμε για ένα... Συγγνώμη, Σταύρο. Εάν μιλάμε για ένα 20%, 20% δεν είναι. Είμαστε οριακά στο να χειρουργήσουμε, όχι, 18, κάτω από 18 με 20%. Είναι παραπάνω, Γιάννη, για αυτό το θέμα. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω, Γιάννη, για αυτή είναι η ερώτηση, γιατί μπερδεύτηκα λίγο. Στο πρώτο σπιτογράφημα είναι 44-56 ναι. Και στο άλλο 65-35. Ή κάνω λάθος. Άρα υπάρχει και μια επιδείνωση προοδευτική τη συνεφική λειτουργία. Ναι. Το 28 είναι λάθος, από ό,τι λένε οι πυρηνικοί. Ναι. Το εξηγήσανε. Άρα λοιπόν η σκέψη είναι ότι το πρώτο σπιτογράφημα είναι 56-44. Και με τρία χρόνια μετά που κάνει ξανά το σπιτρογράφημα, υπάρχει μια επιδείνωση εμφυλικής λειτουργίας και είναι στο 65-35. Και το δεν είμαστε και 20, είμαστε στο 35 τώρα, είναι πολύ με επιδεινούμενη εμφυλική λειτουργία. Υπάρχει ένα μπέρδεμα μάλλον, γιατί ούτε θα χειρουργήσουμε, ούτε δεν θα χειρουργήσουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως. Μήπως πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε φάρμακα για τον νευροπαθητικό πόνο, γιατί αν αυτός ο άρρωστος χειρουργηθεί και εξακολουθήσει να πονάει μετά, θα γυρίσει και θα σας πει: ρε παιδιά, με χειρουργήσατε και εγώ εξακολουθώ και πονάω. Άρα δεν ήταν από εκεί. Και τότε θα του δώσουμε φάρμακο για τον νευροπαθητικό πόνο έχοντας χάσει ένα νεφρό. Έστω και αν έχει αυτή τη μικρή λειτουργικότητα. Ξέρετε, εστιάζουμε λίγο στον πόνο, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει η επιδείνωση νευρικής λειτουργίας. Δηλαδή, 4 χρόνια μετά, πες ότι περνάει ο πόνος. Δεν ξέρω πού θα βρίσκεται αυτό το νεφρό. Μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, η ερώτηση είναι ουσιαστικά στην πορεία των ετών: ποια είναι η φυσική ιστορία των κύστων του νεφρού στη δεκαετία ή στην 20ετία. Στο τι σας ενοχλεί ότι αυτό το νεφρό χάνεται σιγά σιγά. Το άλλο το νεφρό συνεχίζει να δουλεύει κανονικά. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Λέω, τι σας πειράζει ότι αυτό το νεφρό χάνεται σιγά σιγά. Το άλλο νεφρό συνεχίζει να δουλεύει κανονικά. Μας πειράζει. Αν μπορώ να κάνω κάτι για να σώσω αυτό το νεφρό, θα μάλλον πρέπει να το κάνω τώρα πριν χαθεί. Έχει δυνατότητα να σωθεί. Δεν ξέρω, γι' αυτό φέρνω αυτό το περιστατικό. Δεν υπάρχει κάποιο είδου επέμβαση, χειρουργική παρέμβαση με την οποία θα μπορούσαμε να σώσουμε τον νεφρό. Αυτό δεν είναι. Ή θα κάνουμε νεφρεκτομή, γιατί είναι νεφρεκτομή. Με βάση τα δεδομένα του σπιτογραφήματος και τα λοιπά, θα κάνουμε. Με βάση τα δεδομένα αυτά μόνο, αλλά από εκεί πέρα αυτό το συζητάμε. Παρακαλώ. Θα μπορούσαμε ίσως να τοποθετήσουμε pigtail, να δούμε αν ο πόνος είναι όντως νευροπαθητικός ή προκαλείται από απόφραξη. Και εντάξει, να παρακολουθήσουμε τον ασθενή για... Εντάξει, δεν έχει κολλικό, είναι ένα βήθιο σπίκο. Βήθιο άλγος που πηγαίνει μπροστά. Δεν έχουμε ενδείξεις ότι υπάρχει διάταση του πυρογαλγικού, δεν έχουμε ενδείξει στο ραδιογραφικό νεφρόγραμμα ότι υπάρχει διάταση του πυρογαλγικού. Δυσκολία στην αποχέτευση του φαρμάκου. Δεν θα το βλέπω εγώ σαν λύση προσωπικά τώρα, κύριε Λογοθέτη. Κόντρα σε όλες τις ενδείξεις, κόντρα σε όλες τις εξετάσεις. Γιατί δεν ρωτάμε πόσοι θα βάζανε επικτέρη σε αυτόν τον ασθενή. Ωραία, να το ρωτήσουμε. Πόσοι θα βάζανε επικτέρη σε αυτόν τον ασθενή. Και πόσοι δεν θα βάζανε επικτέρη. Ωραία, κύριε Βαγράκη, εσείς γιατί θα βάζατε επικτέρη, αν θέλετε να μας. Ναι, ναι, όχι, δεν πειράζει. Αλλά, εντάξει, θα έχουμε ένα νεφρό με πολλαπλές κύστες. Okay. Και ξαφνικά αρχίζει και χειροτερεύει η λειτουργία του. Σας φαίνεται ότι το νεφρό δεν λειτουργεί, δεν ξέρω, έχετε δει μια ξωνική, έχει λεπτό παρέχημα. Έχουμε δει, το παρέχημα είναι, άρα, δηλαδή, νομίζω ότι θα είναι βάζες... αυτό που βλέπετε εκεί στη μεσαία ακτινογραφή, στη μεσαία εικόνα. Το πικτέλ τουλάχιστον στη μεσαία εικόνα φαίνεται ότι το νεφρό έχει καλή λειτουργικότητα. Δηλαδή έχει μια λειτουργικότητα που δεν αξίζει να την και πετάξεις. Δεν έχουμε αποφρακτικό νεφρόγραμμα. Οπότε θα μπορούσες να βάλεις ένα... Okay. Θα μπορούσες να βάλεις λοιπόν τώρα, δεν έχεις αποφρακτικό νεφρόγραμμα. Εντάξει, θα μπορούσε να βάλει το πικτέλ, έχει και νευροπαθητικό πόνο, αυτό δεν το ξέρω. Δεν το... Όχι. Υποθέτουμε ότι είπε ο συνάδελφος μπορεί να είναι. Από το ιστορικό του. Ναι, κάνουμε... Νομίζω ότι θα μπορούσε να βάλει ένα πικτέλ, να δει αν θα βελτιωθεί ο πόνος και αν θα βελτιωθεί και η λειτουργικότητα στο λίγο. Και μετά μπορεί να το βγάλει και να βγάλει κίστες. Αν προσέξετε λίγο την μορφολογία των πολλαπλών αυτών κίστεων, δεν αποκλείεται αυτό ο άρρωστος να έχει διπλό πυολοκαλλικό σύστημα. Το κάτω μισό να είναι μη λειτουργικό και πλήρως αποφραγμένο και όλο αυτό που βλέπουμε να είναι η αποχετευτική μοίρα. Και ουσιαστικά να δουλεύει το πάνω κομμάτι του, να έχει μείνει ο μισός νεφρός και όλο το κάτω, που άμα το δούμε κάπου παίρνει σκιαγραφικό, έχει σαν διαφραγμάτια, θα το έλεγες Bosniak 3, να, ουσιαστικά να είναι ένα κάτω, μια αποχετευτική μοίρα του κάτω μισού του νεφρού που έχει πλήρως αποφραχτεί και είναι μη λειτουργικό. Δεν κάνω τον έξυπνο, αλλά επειδή μου έχει τύχει ένα τέτοιο περιστατικό και το συνειδητοποίησα και το κατάλαβα ότι έχει 2 ρητήρες και 2 συστήματα διαγχειρητικά, εγώ θα του κάνω μια εξοσκόπηση για να δω αν έχει 2 στόμια. Πώς? Κοίτα το κάτω. Για το κάτω, ναι. Και άμα δω 2 στόμια και του ρίξω λίγο σκιαγραφικό, απλά θα πρέπει να πάει να κάνει μια μερική νεφρεκτομή στο κάτω ημιμόριο. Να. Από κάτι, επειδή τέθηκε αυτό το ερώτημα, γι' αυτό κάναμε την πυλογραφία και η ακτινολόγος μας διαβεβαίωσε ότι δεν γεννάται τέτοιο ζήτημα και από την αξιονική και από την πυλογραφία, όσο μπορεί να εκτιμήσει. Η ακτινολόγος δεν θα σου λύσει το πρόβλημα. Ναι, ναι. Μόνο η εξοσκόπηση.
Το λέω. Μάλιστα. Επομένως, δεν θα δώσουμε μια λύση. Δεν πρέπει να προτείνουμε μια λύση στον άρρωστο. Ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει ανοιχτό χειρουργείο πριν. Ανοιχτό, ναι. Νομίζω ανοιχτό. Άρα υπάρχει ένα τραύμα στην περιοχή. Έχουμε αιτία για νευροπαθητικό πόνο. Ναι. Ποιοι θα ωραία, να το δούμε και αυτό. Ποιοι θα επέλεγαν την. Συγγνώμη, το χειρουργείο να... έγινε γιατί πονούσε πάλι ή για κάποιον άλλο λόγο. Όχι, για τις κύστες. Πιέστηκα πάνω. Ωραία. Είναι κάποι... ποιοι θα δίναν πρώτα λύρικα, ξέρω εγώ, αυτά τα νιουρόντιν, πριν οποιαδήποτε χειρουργική παρέμβαση. Α, η πλειοψηφία, μάλιστα. Ποια αποστολή είναι, να δείτε κάτι σε αυτό. Όχι, βλέπω ότι η ουρολογία γίνεται πιο συντηρητική αυτό μόνο. Μάλιστα. Να πω κάτι. Θοδωρή. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι σε ένα περιστατικό που δεν ξέρουμε αν το χειρουργείο θα του λύσει τον πόνο, την απόφαση την παίρνει ο άρρωστος. Είναι ξεκάθαρο. Του βάζουμε δύο options. Ο άρρωστος θα διαλέξει. Ναι, εγώ προσωπικά θα του έλεγα. Σου προτείνω χειρουργείο γιατί διαισθάνομαι, χωρίς να μπορώ από πουθενά να το αποδείξω, ότι ο νεφρός του κάνει τον πόνο, αλλά να ξέρεις, άρρωστέ μου, ότι έτσι και έτσι. Άρα και ο ασθενής θα πάει μόνος του. Πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος άρρωστος που έρχεται και ζητάει επιτακτικά την νεφρεκτομή θα τη διαλέξει σε ένα τέτοιο δίλημα και είναι δική του απόφαση. Γιατί κανένα από τα δύο, ό,τι και να το προτείνουμε, δεν μπορούμε με σιγουριά να πούμε τι θα γίνει. Να το προδικάσουμε. Ας διαλέξει ο άρρωστος. Αυτό θα κάνω εγώ τουλάχιστον. Και θα του έβγαζα τον νεφρό, ελαφρά την καρδία. Ναι. Μια άλλη σκέψη. Ο ασθενής έχει χειρουργηθεί με οσφυϊκή τομή. Αν μπούμε λαπαροσκοπικά να διερευνήσουμε και ίσως αν δούμε όντως αυτές τις κύστες, τις παρακεντήσουμε, κάνουμε μια αφαίρεση του τυχώματός τους, είναι μια σκέψη. Η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή ακριβώς. Δηλαδή, τι είδους επέμβαση θα κάνουμε, δηλαδή, να το χειρουργήσουμε, ωραία, πώς θα πάμε, ποια είναι η προσπέλαση και τι θα κάνουμε. Αν πρόκειται για νεφρεκτομή, υπάρχει τρόπος να σωθεί ο νεφρός. Αυτή είναι η τελική ερώτηση. Έτσι, γιατί... Αν πρόκειται για πολυκυστικό νεφρό, ας πούμε ότι αφαιρούμε ένα τμήμα των κύστεων με το τείχωμά τους. Δεν θα δημιουργηθούν καινούργιες. Ναι. Θα δημιουργηθούν νέες. Ίσως. Η φυσική ιστορία ποια είναι, πόσο γρήγορα θα δημιουργηθούν και τι είδους παρέμβαση είναι αυτή που θα τις καθυστερήσει τέλος πάντων στην επαναδημιουργία τους. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω τώρα, απόφαση δεν πήραμε βεβαίως. Η τελική ερώτηση, ας πούμε, πες ότι δώσαμε τα φάρμακα για τον νευροπαθητικό πόνο. Ποιοι θα κάνανε μετά κάποια χειρουργική επέμβαση. Αν δεν περνούσε ο πόνος, προφανώς, ναι, εννοείται. Ναι. Αν έβαζε το πικτέιλ και δεν είχε πλέον πόνο. Αν έκανε το θέσω διαφορετικά, τότε το θέσω πιο γενικά. Αν κάναμε οτιδήποτε, αυτό που ο Γιάννης ο Βαρκαράκης και αυτό που ο συνάδελφος, και δεν είχαμε, ο πόνος εξακολουθούσε, υπήρχε. Και με δεδομένη την επιδείνωση της νευρικής λειτουργίας, ποιοι θα προχωρήσαν σε κάποιο είδους επέμβαση. Να ρωτήσω τι είδους επέμβαση. Τι είδους επέμβαση. Λαπαροσκοπική. Νεφρεκτομή, ναι ή όχι. Ποιοι θα κάνουν νεφρεκτομή. Και ποιοι θα προσπαθούσαν, ποιοι δεν θα κάνουν νεφρεκτομή, θα προσπαθούσαν ξέρω, να βγάλουν τις κύστες. 49. Να βάλουμε λίγα και τις διαφάνειες τις άλλες. Λίγο τις διαφάνειες επόμενες. Όπως σας είπα και πριν, η αρχική εντύπωση ήταν ότι πρόκειτο, και αυτό ήταν γραμμένο στις διαφάνειες, αλλά διορθώθηκε ότι πρόκειτο για μία μορφή πολυκυστικού νεφρού. Λοιπόν, και επομένως, εγώ θα κάνω 2-3 παρατηρήσεις, δεν υπάρχει evidence γι' αυτό. Λοιπόν, στην περίπτωση, να το εξετάσουμε μια και γενικότερα. Έχουμε ένα ασθενή ο οποίος έχει νεφρικές κύστης κάποιου βαθμού. Κύστης απαντώνται σε αυτές τις καταστάσεις και σε άλλες που δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε. Δηλαδή, έχουμε την κλασική πολυκυστική νόσο με τους τύπους που υπάρχουν. Έχουμε οικογενείς ή κληρονομικές παθήσεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη το κληρονομικό νεφρωσικό σύνδρομο, η νόσος von Hippel-Lindau. Υπάρχουν παθήσεις οι οποίες μπορεί να συνοδεύονται από κύστης, σπονδυλικής νεφρός. Έχουμε την ACDK που απαντάται σε αιμοκαθερόμενους και σχετίζεται με αυξημένη
πιθανότητα καρκίνου του νεφρού και έχουν και τις απλές κίστες. Λοιπόν, επομένως, όταν έχουμε αυτή την εικόνα, και ιδίως όταν αυτή η εικόνα έχουμε τον ρολοπλευρή, υπάρχει ένα ζήτημα με τι ακριβώς έχουμε να κάνουμε. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πολλαπλές κίστες ή είναι πολυκιστική νόσος. Επαναλαμβάνω, να το θεωρήσουμε ότι είναι αφωτερόπλευρη η εικόνα αυτή. Και το επόμενο ερώτημα που τίθεται, υπάρχει μια αξιόπιστη μέθοδος διαχωρισμού στηριγμένη αυστηρά σε απεικονιστικά κριτήρια. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε, εγώ προσωπικά έχω την ότι δεν υπάρχει τέτοια μέθοδος, να πει κανείς, επαναλαμβάνω, απεικονιστική, να διαχωρίσει αφωτερόπλευρες πολλαπλές κίστες από την πολυκιστική νόσο. Δηλαδή, λίγα στοιχεία για την πολυκιστική νόσο των νεφρών. Η συχνότητά της είναι περίπου 1 προς 800. Οφείλεται σε μεταλλάξεις διαφόρων γονιδίων που κωδικοποιούν τις πολυκιστίνες. Οι πολυκιστίνες είναι οι πρωτεΐνες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ορίμανση των σωληναρίων, των νεφρικών σωληναρίων. Συνήθως είναι αυτό εδώ το γονίδιο το οποίο μεταλλάσσεται. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχουν κίστες σε άλλα όργανα, χωρίς αυτό να απαντάτε πάντοτε βεβαίως. Τα συμπτώματα, τα είπαμε, είναι αντίστοιχα με αυτά που είχε ο ασθενής του περιστατικού μας. Τώρα, είναι ενδιαφέρον ότι η πιθανότητα να αναπτύξει κανείς νεφρική ανεπάρκεια στον αυτοσωματικό τύπο, στον τύπο όπως το λεγόταν παλιά, των ενηλίκων, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ υψηλή. Δηλαδή, στην ηλικία 50-60 ετών είναι γύρω στο 25-30%. Επομένως, αυτοί οι ασθενείς θέλουν μια παρακολούθηση, η οποία πρέπει να είναι συστηματική. Υπάρχει μια προσέγγιση πέρα από τη χειρουργική, η οποία είναι καθαρά συμπτωματική, γιατί μιλάμε τώρα για την πολυκιστική νόσο, που είναι καθαρά για συμπτωματική αντιμετώπιση και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες σειρές, κάποιες εργασίες που αναφέρονται σε πεντάωρες επεμβάσεις με unroofing όλων των κιστών, των κίστεων. Η θεραπεία έχει επικεντρωθεί και σε αυτή την προσέγγιση, παραδείγματος χάρη ανάλογα σωματοστατίνης ή ανταγωνιστές υποδοχή βασοπρεσίνης, αναστολή στο mTOR. Και τελευταία, αντιαγκελιονικούς παράγοντες. Το τελευταίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με την έννοια ότι γύρω από τις κίστες υπάρχει ένα πυκνό δίκτυο, το οποίο είναι ελικοειδές, είναι λίγο άναρχο, είναι ενδεικτικό αγκιογένεσης δηλαδή. Και επομένως, θα λέει κανείς, να το πούμε τώρα, αν κάποιος αναστείλει σε αυτή την αγκιογένεση, πιθανότητα θα μπορέσει να αναστείλει και την ανάπτυξη αυτών των κίστεων, γιατί αν παραμείνουν σταθεροί σε κάποιο σημείο, προφανώς δεν θα επιβραδυνθεί η κατάληξη σε νεφρική ανεπάρκεια. Και αυτό είναι μια σχηματική εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει. Υπάρχει η υποξία η οποία αυξάνει τον vascular endothelial growth factor. Αυτός με διάφορους μηχανισμούς συνδέεται σε αυτούς τους δύο υποδοχείς και ουσιαστικά προκαλεί πολλαπλασιασμό των επιθυλιακών κυττάρων με αποτέλεσμα να υπάρχει απόφραξη, περαιτέρω απόφραξη και σχηματισμός κίστης. Και ταυτόχρονα έχουμε και επίδραση στα γειτονικά αγγεία, αυτά που σας έλεγα προηγουμένως. Υπάρχει βεβαίως και ο υπολοιπόμενος τύπος, ο βρεφικός τύπος, ο οποίος έχει διαφορετική γονιδιακή εικόνα, να μην επιμείνουμε σε αυτά. Και έχουμε βεβαίως και τις απλές νεφρικές κίστες, τις οποίες γνωρίζουμε όλοι μας, είναι ιδιαίτερα συχνές σε ανθρώπους πάνω από 40 έτη. Υποτίθεται ότι η υποκείμενη παθοφυσιολογία έχει να κάνει με την απόφραξη των νεφρικών σωληναρίων και τη διάτασή τους. Να μην σας αυτά τα γνωρίζουμε, τα γνωρίζουμε. Το αιμορραγικό εγώ μπορεί να σημαίνει κακοήθεια και έχουμε ουσιαστικά μια πίεση καταστροφή του γειτονικού παρενχήματος. Ουσιαστικά οι κίστες οι περισσότερες είναι ασυμπτωματικές. Όταν είναι μεγάλες, μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα αντίστοιχα με αυτά που είπαμε προηγουμένως. Αυτά τα είδαμε, δεν νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε. Παρά μόνο το ότι υπάρχει μια χειρουργική, όταν υπάρχει αμφιβολία, πρέπει να γίνει χειρουργική διερεύνηση. Ιδιαίτερη σημασία, νομίζω, έχει η ταξινόμηση κατά Bosniak, όπου μπορούμε να δούμε ότι ο τύπος 1 και 2 αφορά καλοήθης κίστης, ο 2F είναι καλοήθης μεν κίστης κατά πάσα πιθανότητα, επομένως και το F σημαίνει follow-up. Και τέλος έχουμε και τον τύπο 3 και 4, που πιθανότητα, όσο προχωράμε, η πιθανότητα κακοήθης αυξάνει. Και η θεραπεία, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι παρακολούθηση μικρές κίστης, ενώ οι μεγάλες δεν έχει νόημα να κάνει μόνο κανείς μία απλή παρακέντηση, και αυτό πρέπει να το τονίζουμε στους ασθενείς. Δηλαδή, ουσιαστικά η παροϋποτροπή είναι γύρω στο 30-80%. Η ιδιαίτερη επιτυχία έχει η έγχυση σκληρωτικών ουσιών, όπως είναι η εθανόλη. Κυρίως η εθανόλη με ποσοστό επιτυχίας φτάνει το 97%, αποφράσει τα κύτταρα τα οποία εκρίνουν τα λεφαγγεία και τα κύτταρα τα οποία εκρίνουν το υγρό το οποίο σχηματίζει τη κίστη. Και τέλος έχουμε τη λαπαροσκοπική, την ρομποτική αφαίρεση. Αυτά ήθελα να πω. Δεν δώσαμε δυστυχώς μια λύση στο περιστατικό, αλλά νομίζω ότι η συζήτηση πάντα είναι καλή σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, εγώ το χειρουργούσα. Δεν ξέρω τι θα έκανα, αλλά το χειρουργούσα. Δεν το συζητάμε.
Νεφρεκτομή θα προσπαθήσει. Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις, αν θέλω να μιλήσουμε τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, νεφρεκτομή θα πρέπει να αποφύγεις όσο μπορείς. Δεν το συζητάμε. Τώρα, αν στην πράξη δεις ότι δεν γίνεται, το ξεκαθαρίζεις τον άρρωστο, νομίζω αυτή πρέπει να είναι προσέγγιση. Υπάρχει νομικό θέμα, γι' αυτό λέμε ότι. Βεβαίως, συμφωνώ. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν το κάνεις για να αποφύγει ένας άνθρωπος τον πόνο. Χριστό. Να ρωτήσω. Συγγνώμη. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει πόνος εκεί χωρίς να έχουμε κανένα στοιχείο απόφραξης? Δηλαδή. Υπάρχει, βεβαίως. Λόγω του υγρού που συσσωρεύεται στη σκήτη, σε διατείνει το τύπο. Ναι, σαφώς. Δεν είναι η απόφραξη που κάνει τον πόνο, είναι ακριβώς η πίεση του πανεχήματος που το καταστρέφει και η ποσότητα του υγρού υπάρχει μέσα στη σχίστη. Ηρακλή. Πολυλογωτική. Ηρακλή, να προχωρήσουμε λίγο στο επόμενο περιστατικό, λοιπόν. Γιατί.